Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα με τις κατολιστήσεις, με διερχόμενους οδηγούς και πολίτες να έχουν άγιο, καθώς το παραένα γλίτωσαν τα χειρότερα. Εικόνες που κόβουν την ανάσα σημειώθηκαν στην οδό Εμμανουήλ Ξάνθου στο Κατσαμπά. Τεράστιος βράχος και χώματα έπεσαν στο δρόμο και κάλυψαν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Πέρασαν τρία αυτοκίνητα και μετά έπεσε. Δηλαδή, μόλις περάσαν, έπεσε γιατί ο ένας από τους τρεις γύρισε και είπε: ρε παιδιά, τώρα πέρασα από εδώ. Τώρα. Είχε τύχει βουνό. Πολύ, μόνο αυτός. Να το φτιάξουν, να κάνουν κάτι, να πάρουν μέτρα. Να πάρουν μέτρα, είναι επικίνδυνο. Περνάνε παιδιά από εδώ. Είχαμε κατολίσει και ήταν επόμενο ότι θα ξαναπέσει το βουνό. Είχατε δει να πέφτουν πέτρες? Ναι, είχε έρθει ο Δήμος, τα είχε μαζέψει. Αλλά φαινόταν ότι είχε, δηλαδή ότι θα ξανά παίρνε κάτω, φαινόταν όλο το βουνό ότι θα παίρνε κάτω. Ναι, ο βράχος εκεί πάνω είναι έτοιμος να πέσει πάλι. Κάθεται στην άκρη, ο μισός. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, με την Ελλάς και τις αρμόδιες υπηρεσίες να σπέβουν άμεσα στο σημείο, το οποίο αποκλείστηκε από τα οχήματα, ενώ θέμα χρόνου είναι η αποκατάσταση του σημείου από μηχανήματα. Το σημείο είχε δώσει κάποια σημάδια μικροκατολιστήσεις. Η αρμόδια υπηρεσία ήταν εδώ και η πολιτική προστασία, αλλά και η Ελλάς από την πρώτη στιγμή. Έχουν αποκλείσει το σημείο και θα το κλείσουν τελείως αυτή τη στιγμή μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες με ειδικό μηχάνημα να κατέβει όγκος και ο βράχος που κρέμεται από εκεί κλπ. Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι πέφτει ένα μήνα συνέχεια τώρα. Ένα μήνα έρχονται συνέχεια τώρα. Και μαζεύουν συνέχεια μπάζα από εδώ. Δεν λένε να κάνουν τίποτα. Τώρα θα έρθουν να μαζέψουν και αυτά και θα φύγουν. Τι θα κάνουν? Εδώ είναι να βάλει τυχεία, να κάνουν κάτι, ρε παιδί μου, και να βάλουν φωτισμό σε αυτό το δρόμο που δεν έχει. Που από θαύμα και μόνο από θαύμα δεν έχουμε θνεί σχήματα εδώ. Στην περίπτωση που η κατολίσθηση είχε σημειωθεί πρωινές με μεσημεριανές ώρες, θα είχαν κινδυνεύσει μαθητές σχολείων της ευρύτερης περιοχής, σχολείες αντιμότες, οι οποίοι είχαν αντικρίσει τα πρώτα σημάδια τις προηγούμενες μέρες. Πώς το φοβόμαστε? Κάθε μέρα περνάμε από εδώ. Εγώ κάθε μέρα περνούσα. Καταλάβατε? Και περνάνε και πολλά παιδιά και πάνε σχολείο. Σχολείο κάθε πρωί, ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα. Περνάνε χίλια παιδιά που λέμε. Πες ότι περνούσε τα παιδιά. Δεν θα σκοτωνότανε? Και μια γειτονιά στην Ούλοφ Πάλμε αποκλείστηκε λόγω κατολίσθησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ένας μεγάλος κομμάτινος όγκος κατέρευσε με τόνους λάσπης να καλύπτουν τμήμα του δρόμου της οδού Ήρωνος. Σπίτια και επιχειρήσεις έχουν αποκλειστεί και με τα μηχανήματα του Δήμου να δουλεύουν ασταμάτητα εδώ και τρεις μέρες. Τη Δευτέρα το πρωί ήταν πιο δύσκολες συνθήκες. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε μεταφέρει από εδώ πέρα περίπου τα 1000 κυβικά χώμα. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, δείχνει τα πράγματα να ομαλοποιούνται τώρα. Και επί της λεωφόρου πλαστήρα έπεσαν χώματα στο πεζοδρόμιο. Ανησυχητικές εικόνες και με τους αρμόδιους να τοποθετούν κορδέλα για την προστασία των διερχόμενων πεζών.